Hello beauty junkies, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο μακιγιάζ. Στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσω μαζί σας καινούρια προϊόντα που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά. Είναι όλα καινούρια λασαρίσματα στην drugstore αγορά και πρόκειται για οικονομικά προϊόντα τα οποία όλα κοστίζουν κάτω από 10 ευρώ. Αποφάσισα να κάνω αυτό το μακιγιάζ την περίοδο των γιορτών, έτσι ώστε να έχετε μία πρόταση για ένα εύκολο μακιγιάζ το οποίο γίνεται με οικονομικά προϊόντα. Το μακιγιάζ βγήκε πάρα πολύ γρήγορα γιατί η παλέτα σκιών έχει πολύ καλή απόδοση. Θα μιλήσουμε για οικονομικές εταιρείες όπως MUA, Catrice, Essence και NYX. Με αυτές τις εταιρείες έκανα το μακιγιάζ που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Πείτε μου πώς σας φαίνεται. Ένα προϊόν μόνο δεν μου άρεσε και δεν είναι από αυτές τις εταιρείες τις οποίες ανέφερα. Πρόκειται για ένα προϊόν από The Ordinary. Θα το δείτε στη συνέχεια. Μπορεί να έχετε καταλάβει ήδη ποιο προϊόν είναι αυτό βλέποντας το μακιγιάζ. Μου άρεσαν σχεδόν όλα τα προϊόντα και λέω σχεδόν γιατί όπως σας είπα ένα προϊόν δεν ήταν και τόσο καλό. Ελπίζω να περνάτε όμορφα αυτές τις γιορτινές ημέρες. Θα ήθελα να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι και να γίνετε κι εσείς μέλος της παρέας μας. Μπορείτε να χαρίσετε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσουν τα βίντεο μακιγιάζ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο προϊόν κάτω από 10 ευρώ για να το τσεκάρω. Ξέρω ότι πολλές κοπέλες λατρεύετε αυτές τις εταιρείες. Κάποια από τα προϊόντα τους μπορώ να πω ότι είναι διαμαντάκια. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Instagram και TikTok. Και για να μην μακρηγορώ, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το μακιγιάζ και να σχολιάσουμε όλα αυτά τα καινούργια προϊόντα που δοκίμασα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το μακιγιάζ. Έχω τρομερή αγωνία να δοκιμάσω τα καινούργια πράγματα γιατί είναι πολύ οικονομικά και αν δουλεύουν θα είμαι τρεις ευτυχισμένη. Θα ξεκινήσω με το Hello Good Stuff Herbal Face Mist της Essence, το οποίο περιέχει 92% φυσικά συστατικά, χαμομήλι, green tea και tea tree. Είναι ένα face mist φτιαγμένο, θα έλεγα, για λιπαρές επιδερμίδες. Μυρίζει σαν πράσινο iced tea και νομίζω ότι είναι ένα πολύ τονωτικό προϊόν. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με ένα καινούριο primer από την MUA. Η MUA κυκλοφόρησε μία σειρά η οποία περιέχει υαλουρονικό οξύ. Είναι αυτή εδώ η σειρά με αυτά τα τρία προϊόντα. Μου έχουν στείλει το υαλουρονικό οξύ primer με Jellyfy, το Pro Base Refresh Under Eye Primer και ένα facial spray το οποίο θα χρησιμοποιήσω στο τέλος του μακιγιάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Under Eye Primer. Είναι ένα primer για κάτω από τα μάτια. Σαν κρεμούλα μοιάζει. Αρκετά ενυδατική η σύσταση. Συνεχίζω με το primer προσώπου. Α, είναι με αντλία. Τέλεια. Κολλάει κάπως, οπότε το foundation μάλλον θα καθίσει πάνω σε αυτό. Έχω ένα καινούργιο προϊόν από την Essence, είναι το Brow Wax Pen, το οποίο περιέχει sea butter και είναι αδιάβροχο. Έχω πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω τέτοια προϊόντα σε μορφή κανονικού μολυβιού για τα φρύδια. Για να δούμε λίγο πώς θα καθίσει το συγκεκριμένο προϊόν, έχει αρκετά χοντρή μύτη. Ωραίο είναι. Δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει αυτό το προϊόν, αλλά νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Η φόρμουλα είναι πολύ καλή, θα έλεγα. Τα φρύδια μου έγιναν πάρα πολύ ωραία. Θα σταθεροποιήσω το αποτέλεσμα με ένα προϊόν το οποίο είδαμε και σε άλλο βίντεο. Είναι το NYX Control Freak Eyebrow Gel. Μου αρέσει πάρα πολύ για το σετάρισμα των φρυδιών. Το έχω χρησιμοποιήσει λίγες φορές, οπότε είπα να το βάλω ξανά και σε αυτό το βιντεάκι.
συνεχίζω με τα μάτια, γιατί δεν ξέρω αν οι σκιές που θα χρησιμοποιήσω σήμερα έχουν fallouts, οπότε είπα να κάνω πρώτα τα μάτια και μετά να συνεχίσω με το πρόσωπο. Έχω ένα concealer το οποίο δεν ξέρω αν δουλεύει ως βάση σκιών, ας το δοκιμάσουμε όμως για να δούμε. Αγόρασα πρόσφατα το The Ordinary Full Coverage High Coverage Formula Concealer στην απόχρωση 1,2 Light Neutral. Νομίζω πως τα μάτια μου είναι έτοιμα, το αποτέλεσμα δεν είναι εντελώς ματ, οπότε θα σετάρω τώρα το καπάκι του κινητού βλεφάρι μου με μια ουδέτερη απόχρωση από την καινούργια παλέτα της MUA, την Jeweled Palette. Πρόκειται για μια παλέτα που περιέχει 15 σκιές. Βλέπετε ότι έχει διάφορες φόρμουλες, υπάρχουν ματ σκιές, υπάρχουν σήμερι σκιές και glitter. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ την απόχρωση. Κοιτάω την παλέτα και μου έρχονται looks με χρυσό στο καπάκι του κινητού βλεφάρου. Μου αρέσουν και τα move που έχει εδώ. Τι να κάνω. Για αρχή ας ξεκινήσω με τη μεταβατική απόχρωση. Αυτή εδώ η απόχρωση, ρε παιδάκι μου, μου μιλάει τόσο πολύ. Θα την τοποθετήσω με το δάχτυλο. Όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει τίποτα στην εξωτερική μου γωνία, γιατί θα βάλω τη μόβ απόχρωση της παλέτας με ένα τέτοιο πινελάκι. Οι αποχρώσεις έχουν πάρα πολύ έντονη χρωστική και το blend είναι εύκολο. Λοιπόν, τώρα θα πάρω το blending πινελάκι και τη μεταβατική σκιά και θα πάω να σβήσω λίγο στις εξωτερικές μου γωνίες. Η κάμερα δεν έγραφε. Λοιπόν, έχω μια καινούργια μασκάρα από την Essence. Είναι η Double Trouble, η οποία έχει έτσι ένα πολύ περίεργο βουρτσάκι. Από τη μία πλευρά, όπως βλέπετε, έχει κάτι περίεργες τριχούλες, οι οποίες σηκώνουν τα ματόκλαδα, ενώ από την άλλη πλευρά το βουρτσάκι είναι κλασικό και δίνει όγκο στις βλεφαρίδες. Είναι υπέροχη. Υπέροχη, νομίζω πως θα γίνει αγαπημένη. Η επιδερμίδα μου είναι κάπως sticky. Δεν έχω ολοκέντριο foundation, όμως θα σας δείξω το πιο καινούριο foundation της συλλογής μου, το οποίο είναι το All Matte Shine Control Makeup της Catrice. Πρόκειται για ένα oil-free foundation, το οποίο είδαμε και στο One Brand Makeup Tutorial με προϊόντα της Catrice. Έχει εξαιρετική διάρκεια. Το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστα, οπότε νομίζω πως είναι ότι πρέπει για αυτό το βίντεο με τα καινούργια οικονομικά καλλιντικά. Το foundation της Catrice μου αρέσει τόσο πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε με το concealer. Θέλω να δω πώς θα καθίσει στην περιοχή των ματιών, η οποία είναι πολύ εντατωμένη λόγω του primer που έβαλα στην αρχή. Βάζω ελάχιστη ποσότητα. Στην πραγματικότητα τοποθετώ μερικές κουκίδες κάτω από τα μάτια, γιατί δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το concealer. Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ καλλιτικό. Παίρνω ένα πινέλο και το απλώνω. Κάπως με τσούζει στην περιοχή των ματιών. Το foundation της The Ordinary είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, να ξέρετε. Το έχω δοκιμάσει και δεν μου είχε αρέσει καθόλου. Μέτρια συναισθήματα νιώθω γι' αυτό. Είναι αρκετά καλλιτικό. Θυμίζει λίγο το Pro Longwear της MAC. Προς το παρόν, μέτρια πρώτη εντύπωση. Θα συνεχίσω με ένα υγρό blush της MUA. Πρόκειται για το Blast Liquid Cream Blast, την απόχρωση Dusky Rose. Η συγκεκριμένη σειρά Rouge της MUA είναι best seller. Μου έχουν στείλει μια rose απόχρωση. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι στο δικό μου δέρμα. Θα βάλω πρώτα μια μικρή ποσότητα στο χέρι μου. Α, είναι πολύ καλά σφραγισμένο αυτό. Αυτά τα cream blush γιατί βγαίνουν σε τόσο μεγάλες συσκευασίες? Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Μπορεί το. Λοιπόν, με το σουγκαράκι πάω. Πάρα πολύ pigmented. Μπλεντάρεται τέλεια, εντάξει. Τώρα κατάλαβα γιατί είναι best seller. Τραβάω και λίγο πιο πάνω. Μη σας νοιάζει που φαίνεται έτσι αρκετά ροζ, γιατί θα βάλω πούδρα από πάνω. Θα
σετάρω όλο μου το πρόσωπο. Εξάλλου, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλές γυαλάδες. Το πρόσωπο χρειάζεται σετάρισμα. Πάμε να περάσουμε στην πούδρα. Έχω μία καινούργια από Essence. Δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά. Πρόκειται για την Mineral Powder Blurring and Mattifying πούδρα, η οποία περιέχει aloe vera. Δεν έχει μέσα fragrance, alcohol, σιλικόνες, parabens και mineral oils. Γενικότερα αυτή η σειρά της Essence μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τα προϊόντα φαίνονται έτσι προσεγμένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα σβηστούν όλα. Απλά το πρόσωπό μου χρειάζεται οπωσδήποτε σετάρισμα. Εντελώς καινούριο bronzer δεν έχω αυτή τη στιγμή, όμως θα χρησιμοποιήσω πάλι ένα σχετικά καινούριο το οποίο είναι κάτω από 10 ευρώ. Πρόκειται για το matte bronzer της NYX στην απόχρωση medium. Ήρθε η ώρα για να ζεστάνω τα ζυγωματικά μου και γενικότερα όλο μου το πρόσωπο. Το concealer έχει αφήσει στάμπα κάτω από τα μάτια. Πρέπει να κάνω και λίγο flashback γιατί το βλέπω τώρα στο καθρέφτη. Καθώς πέφτει το λευκό φως, βγαίνει μια σπρίλα. Α, γιατί μας τα κάνεις αυτά, The Ordinary. Λοιπόν, ολοκλήρωσα τα μάτια, έβαλα ψεύτικες οικονομικές βλεφαρίδες και στο κάτω κινητό βλέφαρο επανέλαβα το μοτίβο που έχω στο πάνω κινητό βλέφαρο. Όσο περνάει η ώρα, βλέπω πάρα πολύ έντονη αντανάκλαση του concealer. Ίσως το βλέπετε κι εσείς στις οθόνες σας, γράψτε μου κάτω σχόλιο για αυτό το θέμα. Θα ψεκάσω τώρα το πρόσωπό μου με το Pro Base Hydrating Hyaluronic Acid. Το μπουκαλάκι μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μπλε, γιατί έχω συνδυάσει το μπλε με την ανυδάτωση. Είναι λίγο άγριο το ψουτ. Έτσι από μακριά. Για highlighter, όπως σας είπα και πριν, θα χρησιμοποιήσω την ανοιχτή απόχρωση που έβαλα και στην εσωτερική μου γωνία. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω αυτή την απόχρωση της παλέτας. Για να δούμε πώς θα γράψω τώρα στο πρόσωπο, γιατί έχει λίγο ροζ υποτόνο. Όμως δεν έχω κάποιο καινούριο highlighter να σας δείξω. Θα μπορούσα να τραβήξω το eyeliner και προς τα πάνω για να γίνει έτσι ένα πολύ ωραίο τόξο. Δεν θα το ρισκάρω όμως. Πάμε να ολοκληρώσουμε το look με τα χείλη. Έχω ένα lip cracker από την MUA, το οποίο παιδιά κοστίζει μόνο 5,5 ευρώ και έχει δύο τέλεια nude προϊόντα. Έχουμε ένα lip liner, αγαπώ τα lip liner της MUA. Και έχουμε και ένα lip duo, το οποίο από τη μία πλευρά έχει κραγιόν και από την άλλη πλευρά έχει matte liquid lipstick. Ξεκινάω με το μολύβι χιλιών. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση και στην εσωτερική υγρή γραμμή του ματιού μου. Το κάνω πολύ συχνά αυτό γιατί μου αρέσει να έχουν έτσι όλα τον ίδιο υποτόνο. Πάμε τώρα στο κραγιόν. Είναι ματ. Σούπερ. Έχω ένα ακόμη nude προϊόν από την Essence, το οποίο είναι balm. Είναι το Hydrating Nude Lipstick. Μάλλον δεν είναι balm, είναι lipstick σε nude απόχρωση. Είναι αυτό εδώ. Δεν το δοκίμασα σε αυτό το βίντεο, θα το δούμε μάλλον σε κάποιο άλλο βίντεο στο μέλλον. Τώρα θέλω να ξαναπεράσω το πρόσωπό μου με πούδρα. Οπότε παίρνω αυτό το χοντρό πινελάκι και σετάρω όλη την επιδερμίδα. Και στη συνέχεια με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο του bronzer, ξαναπερνάω τα σημεία που έχω βάλει bronzer. Κάπου εδώ αυτό το βίντεο ολοκληρώνεται. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε τα προϊόντα. Θα ξεκινήσω από τα προϊόντα βάσης. Όπως καταλάβατε, το concealer της The Ordinary δεν μου άρεσε και τόσο πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ το Hello Good Stuff Herbal Face Mist της Essence. Μου άρεσε πάρα πολύ η υφή που έχει αυτό, το Pro Base της MUA, αν και το φυσί του είναι λίγο επιθετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το primer γιατί
ενυδάτωσε την επιδερμίδα και την άφησε κάπως sticky, με αποτέλεσμα να πάει και να καθίσει πάρα πολύ ωραία το foundation της Catrice, το οποίο είναι αγαπημένο. Το bronzer αυτό μου αρέσει πολύ, οι σκιές έγραψαν καταπληκτικά, το eyeliner της NYX είναι ανεξίτηλο. Η πούδρα για τη τιμή της είναι πάρα πολύ τίμια και αρκετά καλή. Δεν μου άρεσε, παιδιά, το concealer της The Ordinary. Η μάσκαρα φοβερή και μισές βλεφαρίδες να φορούσα, πάλι θα μου άρεσε όλο το αποτέλεσμα. Θέλω κάτω στα σχόλια να μου πείτε τη δική σας γνώμη για αυτά τα προϊόντα. Θα κλείσω κάπου εδώ αυτό το βίντεο, ακολουθήστε με σε Instagram και TikTok και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βιντεάκι. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά, γεια σας! Α, πολύ ωραίο ρε παιδιά και έτσι. Α, πιο πολύ μ' αρέσει.